Μαζί μας Παναγιώτης. Μου ήρθε πριν από ένα περίπου χρόνο έτσι. Βέβαια, δεν είναι τόσο. Οι φωτογραφίες αυτές οι πρώτες δεν είναι τόσο αντικατοπτριστικές. Εδώ πέρα θα δείτε πόσο εκτενές ήταν το πρόβλημα. Και ακόμα καλύτερα εδώ που λίγο του έχω κόψει τα μαλλιά και έχω κάνει το σχεδιασμό που θα κάνουμε στο hairline. Γεμίσαμε λοιπόν αυτή εδώ πέρα την περιοχή. 2.500 τριχοθυλάκια με καλό λόγο. Ήταν άδεια η περιοχή μπροστά. Μου είχε πει ότι θα αφήσει και μακρύ μαλλί και ακριβώς αυτό και έκανε. Αυτό λοιπόν εδώ πέρα είναι το αποτέλεσμά μας. Αυτό είναι το hairline μας. Αυτή είναι η πυκνότητα. Έχει μια μικρή. Όλα αυτά εδώ πέρα είναι μεταμοσχευμένα μαλλιά, έτσι δεν είναι? Ναι. Μπράβο. Όλα αυτά εδώ πέρα είναι μεταμοσχευμένα μαλλιά. Εδώ δεν είχε σχεδόν τίποτα. Σχεδόν τίποτα. Κάτι χνούδια είχε. Έτσι. Πάμε να δείξουμε λίγο και τη δότρια περιοχή. Δεν κολλάει χτένα, παιδιά. Πολύ ωραία τρίχα. Είναι από τα αυτά τα περιστατικά το που κάνουμε πάρτι. Δεν φαίνεται απολύτως τίποτα. Να στο βρέξω και λίγο. Ναι. Θα πάω από τη χοντρή μεριά τη χτένα, γιατί με την ψηλή, φίλε, δεν γίνεται. Πάμε με τη χοντρή μεριά της χθένας. Εδώ είμαστε λοιπόν, τους πόσους μήνες από την επέμβαση? 14 είναι. 14 μήνες. Ας μας πει το κοινό αν τους αρέσει το hairline μου. Το αν κοινό. Κοίτα, μερικά περιστατικά γίνονται viral. Εγώ νομίζω ότι μπορείς να γίνεις viral. Λες, τώρα με αυτό το μουσί και με αυτό το μαλλί θυμίζεις λίγο Viking πολεμιστή. Το είχα και λίγο αποθυμένο το μαλλί μετά από ένα σημείο. Είσαι ικανοποιημένος? 100%. Είναι αυτό το οποίο ήταν πριν, αυτό που έχουμε τώρα, είναι κάτι το οποίο... Καμία. Σχόλια έχεις πάρει καθόλου? Ναι, γιατί γενικά δεν ντρέπομαι να το πω κιόλας, αλλά και πριν άλλοι που με έχουν δει δεν θα πούνε, ας πούμε, ότι α, έβαλες και τα λοιπά. Μερικοί μου λένε, αφού τους πω, α, δεν παίζει, η δουλειά φαίνεται πραγματική, δηλαδή το hairline είναι από άποψη φυσικότητας και τα λοιπά. Τι θα έχεις να πεις στον κόσμο εσύ, πώς και αποφάσισες να έρθεις σε μένα, για πιο κοντά πριν? Γενικά είχα κάνει ένα research, είχα δει βίντεο. Παίξτε το βίντεο. Έκανες research, ρε παιδί μου, το ψάξα. Ναι, και αυτό που μου γέννησε την περισσότερη εμπιστοσύνη ήταν αυτό. Ότι τόσο απλά. Ότι έβλεπα αυτό το πράγμα, είδα περιστατικά. Σαν και αυτό που έκανες, που κάναμε και με σένα. Ναι. Τώρα θα σκεφτεί λοιπόν ένα από αυτά τα περιστατικά τα οποία θα δίνει στον κόσμο την ασφάλεια που του χρειάζεται και την αυτοπεποίθηση. Για πες μου τώρα, από, με ποια από τις δύο χτενούλες θα προτιμούσε να χτενεί τα καταπληκτικά μαλλιά σου? Αυτή. Τέλειο. Χάρηκα πολύ που σου είδα, σε ευχαριστώ. Χαίρομαι πάρα πολύ για το αποτέλεσμα σου. Μακάρι να είχα κι εγώ ένα γιατρό σαν και εμένα, να μην κάνει και το δικό μου το μαλλί έτσι, αλλά. Τέτοιο χερλάιν δεν έχω ούτε εγώ. Θέλεις να βλέπεις κάθε εβδομάδα καινούρια βίντεο με περιστατικά πριν μετά ασθενών μεταμόσχευση μαλλιών? Γράψου στο κανάλι μου.